Λυπάμαι πολύ γιατί δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν η συνάδελφος κυρία Εγκλέση και ο κύριος Κρεμαστινός. Μιλήσανε 90 ήδη σε όλες τις προηγούμενες, τουλάχιστον τις 5 τελευταίες φορές, είχαν μιλήσει από 66 μέχρι 78, ενώ σε αντίστοιχες διαδικασίες. Με μία ακόμα καλύτερη διαχείριση του χρόνου θα ήταν δυνατόν και στους 100 να πάμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν, θα περάσουμε τη 12η για να αρχίσει ο Πρωθυπουργός και δεν επιτρέπεται. Κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνησή μας καλείται καταρχήν να εφαρμόσει τη δεσμευτική συμφωνία με τους δανειστές. Όντως υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα διεκδίκησης, τα οποία αποτελούν επιτυχίες της διαπραγμάτευσης και γι' αυτό η μάχη και η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Όντως υπάρχουν επίσης σημαντικά περιθώρια σχεδιασμού και εφαρμογής παράλληλης πολιτικής σε κρίσιμη σημασία τομείς πέραν των μνημονιακών δεσμεύσεων. Σε αυτά τα δύο πεδία άλλωστε φιλοδοξούμε μαζί με την κοινωνία να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να ξεπεράσουμε τεράστιες δυσκολίες ώστε να εξορροπήσουμε ή και να υπερβούμε αρνητικές ηφαισιακές και εμπολείς αντιλαϊκές συνέπειες της συμφωνίας, να ακυρώσουμε την επιχείρηση εκστρατεία εγχώριων και ευρωπαϊκών δυνάμεων που επιδίωξαν και επιδιώκουν την αριστερή παρένθεση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και γι' αυτό ακριβώς απευθυνθήκαμε ξανά στον ελληνικό λαό και με την ετοιμιγορία του στις πρόσφατες εκλογές αυτή τη ρεαλιστική αλλά ταυτόχρονα αυστηρή εντολή έγκριση λάβαμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά, το γνωρίζετε κι εσείς, το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, αυτά που εξαναγκαστικά δεσμευτήκαμε τώρα να υλοποιήσουμε, ιδιαίτερα τα άμεσα και εμπροστοβαρή του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, δεν είναι το δικό μας πρόγραμμα. Είναι το προϊόν ενός επώδυνου συμβιβασμού μετά από μια σκληρή και αναγκαία μάχη που δώσαμε στο όνομα του ελληνικού λαού απέναντι σε δυνάμεις που αποδείχθηκαν όχι μόνο ισχυρές αλλά και παράλογα αδυσόπιτες. Πιστεύουμε όμως ότι παρά το γεγονός ότι οι άμεσες συνέπειες του συμβιβασμού είναι σκληρές, η μάχη αυτή έπρεπε να δοθεί και μέσω μακροπρόθεσμα δεν θα πάει χαμένη. Τώρα όμως πράγματι καλούμαστε να υλοποιήσουμε τη μνημονιακή συμφωνία για να αποτρέψουμε και να μην διευκολύνουμε άκρητα τη συνολική κατάρρευση με τις ακόμα πιο καταστροφικές επιπτώσεις για τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα. Για να κρατήσουμε ανοιχτή τη δυνατότητα κοινωνικά δίκαιης ανάκαμψης, για να μην βάλουμε τα φόπλακα στις προσδοκίες και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό μείναμε, γι' αυτό δεν δραπετεύσαμε. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει μπροστά του κυρίως δύο τέτοιες υποχρεώσεις να υλοποιήσει άμεσα. Υποχρεώσεις σημειωτέων που προέρχονται από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Η πρώτη είναι η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 51% των μεταγών του ΟΛΠ και εν συνεχεία του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για τον ΟΛΠ εντός Οκτωβρίου. Σε αυτή την υποχρέωση είμαστε δεσμευμένοι από τη συμφωνία. Η ίδια η διαγωνιστική διαδικασία όμως περιλαμβάνει ζητήματα για τα οποία επιβάλλεται η κοινωνική διαβούλευση για τη χρήση εκτάσεων και εγκαταστάσεων όπως και για τη ρύθμιση λειτουργιών του λιμανιού με βάση κοινά παραδεκτούς διεθνείς κανόνες δημοσίου συμφέροντος. Σε αυτά δεν είμαστε από τη συμφωνία δεσμευμένοι. Κάποιοι κάνουν πως αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Όσοι όμως γνωρίζουν και συμμετέχουν στις διαδικασίες το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Σε αυτή την κατεύθυνση θα επιδιώξουμε μεταξύ άλλων συμβάσεις παραχώρησης του ελληνικού δημοσίου προς τον ΟΛΠ και τον ΟΛΦ με τρόπο που να κατοχυρώνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό συμφέροντα του δημοσίου και ανάγκες των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων. Εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας των λιμανιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δημιουργία δημόσιων λιμενικών αρχών σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωση της δομής και των αρμοδιοτήτων της ρυθμιστικής αρχής λιμένων. Η δεύτερη δεσμευτική υποχρέωση αφορά στη σύνθεση των πληρωμάτων των μεγάλων επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων των εσωτερικών γραμμών. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δώσαμε σκληρή μάχη. Ωστόσο και εδώ πρέπει να πω ότι στο εσωτερικό η απέτηση των θεσμών δανειστών φαίνεται να είχε ισχυρούς υποστηρικτές, αν και όχι εμφανείς. Σταματώ εδώ, εννοείται. Η δική μας προσπάθεια ήταν να μην περάσει η μεταφορά του μοντέλου της Αδριατικής στις εσωτερικές γραμμές, αλλά με γνώμονα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα να καθοριστούν τα επίπεδα στελέχωσης για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Δεν είναι δική μας επιλογή.
Τώρα είμαστε στη φάση επεξεργασίας σχεδίων υλοποίησης. Θα επιδιώξουμε διάλογο μέσα στον πιεστικό χρονικό πλαίσιο, κατανοώντας σαφώς ότι το θέμα έχει προφανή κοινωνική εργασιακή διάσταση. Πέραν αυτών των δεσμευτικών υποχρεώσεων όμως, θα επιδιώξουμε να ξεδιπλώσουμε βήμα-βήμα το πολιτικό μας πρόγραμμα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα κριθούν πολλά και σημαντικά. Στην κατεύθυνση αυτή ισχύουν στο μεγαλύτερο μέρος οι προγραμματικές δηλώσεις μου ενώπιον του Κοινοβουλίου το Φεβρουάριο του 2015. Ισχύει επίσης η δέσμευση για την ολοκλήρωση νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλειών που αναλάβαμε στη διάρκεια της πρώτης επτάμηνης διακυβέρνησης. Ξεχωριστή θέση σε αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν μεταξύ άλλων η αποκατάσταση και η δικαίωση των απλήρωτων ναυτικών της ΝΕΛ, η εισαγωγή ως πράξη δικαιοσύνης επιλαχόντων σημεοφόρων και υποαξιωματικών στις σχολές του λιμενικού σώματος, η αποκατάσταση και λειτουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού στη Μηχανιώνα, το πάσο για τους σπουδαστές της ΑΕΝ Ασπροπύργου, η απόδοση του παραλιακού μετόπου του λιμανιού της Πάτρας στο Δήμο Πατρέων και άλλες. Υπάρχει όντως και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πεδίο αναζήτηση νέων πόρων και εξοικονόμησης μη λειτουργικών δαπανών. Αυτά θα είναι τα δικά μας ισοδύναμα, χωρίς κοινωνικό κόστος, αντίθετα με κοινωνική ωφέλεια. Επιδιώκουμε στην κατεύθυνση αυτή να αναβαθμίσουμε την αποτελεσματικότητα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στη θάλασσα, να συγκροτήσουμε το Μητρό Τουριστικών Πλοίων, να κάνουμε λειτουργικό το σύστημα ίσπραξης του τέλους πλοών, να καθιερώσουμε ηλεκτρονικό εισιτήριο παντού, να αλλάξουμε το δαπανηρό σύστημα υδροδότησης των άνδρων νησιών με σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και ο Γενικός Γραμματέας της. Για το λιμενικό σώμα, η στήριξη του λιμενικού σώματος στην προσπάθεια των στελεχών του διαχείριση των προσφυγικών ροών είναι απόλυτη υποχρέωσή μας. Χθες στην Μυτιλίνη, εκτός από τις υψηλόβαθμους τον αρχηγό και άλλους αξιωματούχους του λιμενικού σώματος, κοντά μας ήταν εκ μέρους των στελεχών του λιμενικού σώματος που δρούν καθημερινά νυχθημερών στην περιοχή και σε όλο το Αιγαίο, ο ανθυποπλίαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, κυβερνήτης σκάφους. Είναι αυτός που έσωσε μωρό παιδί, που έσωσε πολλές και ηλικιωμένους ανθρώπους, που έχει σώσει πάνω από 5.000 άτομα, αυτός και το πλήρωμά του, που έχουν σώσει όλοι μαζί πάνω από 70.000 άτομα χωρίς ούτε μία απώλεια στη διαδικασία της διάσωσης. Και αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά τον γνωρίσαμε, και όχι μόνο εγώ αλλά και ο καγκελάριος της Αυστρίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός του δώσανε συγχαρητήρια. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε στο πρόσωπο του Κυριάκου Παπαδόπουλου εκφράζεται όλο το λιμενικό σώμα και η μάχη που δίνει εκφράζεται και εκπροσωπείται το καλό πρόσωπο της Ελλάδας, το καλό πρόσωπο της Ευρώπης, και πρότεινε στον παριστάμενο αρχηγό του λιμενικού σώματος να κινήσει τη διαδικασία για να προταθεί και να βραβευθεί ως εκπρόσωπος όλου του σώματος ο Κυριάκος Παπαδόπουλος από την Ακαδημία Αθηνών. Και αυτό θα γίνει. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κυρίως το λιμενικό σώμα και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου, σε άμεση και διαρκή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, σηκώνουν μεγάλο βάρος από τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τηρώντας τις διεθνείς συμβάσεις, τις διεθνείς συνθήκες με ανθρωπισμό αλλά και με πραγματικό επαγγελματισμό που έχει μεγάλη σημασία και στην εποπτεία των συνόρων αλλά και στην κατοχήρωση της εθνικής κυριαρχίας, γιατί η έρευνα και διάσωση δεν έχει μόνο την τεράστια σημασία σε ανθρωπιστική πλευρά αλλά έχει και την πλευρά την πολύ λεπτή και την πολύ σημαντική της διασφάλισης των γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.
Αξίζει η ευγνωμοσύνη, αξίζει η εύγεια σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η ενίσχυση των υποδημών του λιμενικού σώματος, η στήριξη των αναγκών του προσωπικού, η θεσμοθέτηση συστήματος εισαγωγής στο σώμα με διαφάνεια, ισοτιμία και αξιοκρατία, η άμεση αναμόρφωση του προεδρικού διατάγματος για τις μεταθέσεις και πολλά άλλα είναι υποχρέωσή μας για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σώματος. Η ναυτική εργασία, προχωρώ γρήγορα κύριε Πρόεδρε, η ναυτική εργασία, η ναυτική εκπαίδευση, ο επανασχεδιασμός της ακτοπλοείας είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Η ολοκλήρωση, η δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και στην ναυτική εκπαίδευση και σε πολλές άλλες κλάδους της λειτουργίας του Υπουργείου είναι επίσης στις προτεραιότητές μας. Για την ποντοπόρο ναυτιλία δεν θα μιλήσω ιδιαίτερα. Το κέριο ζήτημα είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας στην ποντοπόρο ναυτιλία, η ανταγωνιστικότητα της ελληνόκτητης και ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν το ανθρώπινο δυναμικό, η ναυτική, οι Έλληνες ναυτικοί μειώνονται τόσο, με τόσο δραματικούς ρυθμούς. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσετε. Τελειώνω. Ξεπερνώ άλλα θέματα, θα τα καταθέσω τα πρακτικά. Η τελική μου κατάληξη για τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και την επίλυση του προβλήματος των άνυδρων νησιών του Αιγαίου είναι αυτή τη στιγμή δρομολογημένη. Η εξασφάλιση υδρευτικής αυτονομίας και αυτάρκειας με ουσιώδη και δραστική μείωση του κόστους. Ήδη δρομολογούνται τα πιλωτικά προγράμματα για το Καστελόριζο και την Πάθμο. Η αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η δημιουργία ενός ισχυρού φορέα με την εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας, την συγχώνευση της αποκεντρωμένης διοίκησης του Αιγαίου που τη μελετάμε με το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής και την ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής είναι και αυτά στις προτεραιότητές μας. Τελείωσα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Απευθύνομαι στους Έλληνες πολίτες. Θέλω να πιστεύω πως αξίζει να δώσουμε αυτές τις μάχες. Εάν επιμένουμε, εάν αντέξουμε, εάν εκείνοι, οι πολίτες δηλαδή, συνεχίσουν να μας υποστηρίζουν, τότε θα κρατήσουμε ανοιχτούς τους δρόμους για την αριστερή συνέχεια, για την υπέρβαση διαψεύσεων και απογοητεύσεων και για τη δικαίωση αγώνων και θυσιών του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δρίτσα.